Πώς βλέπεις την κατάσταση με την Αναστασία, πώς θα πας? Εντάξει, έχουμε... Γιατί δεν θέλεις να γίνει το κορίτσι σου? Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί δεν μπορείς? Και ο Κόρκας θα πάει με την Κλαούντια. Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Π.χ. τώρα που είχαμε τουαλέτα μιλάμε. Ότι είναι σε δίλημα και τι λέω. Μην κοίτα, δεν θέλει να στεναχωρείς. Αλλά πιστεύω ότι είσαι... θέλει εσένα, αλλά δεν θέλει να στεναχωρείς τον Γιώργο. Αφού ο Γιώργος, ρε παιδιά, δεν ασχολείται. Τι να στεναχωρείς τώρα, κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Εντάξει, τώρα εγώ αρχίζω και νευριάζω και θα... Είναι να μην νευριάσω, μόνο αυτό λέω. Χαλάρωσε, φίλε, να παίξουμε ήρθαμε. Η ερώτησή σου ήτανε. Δώσε να φυλάξεις την κοιλιά. Είχες τρεις κοπέλες με ανοιχτή την κοιλιά. Την κοιλιά έξω. Και ναι, διάλεξες να ξεκουμπώσεις τη Μαρία. Εντάξει. Γιατί, αδερφέ μου. Γυρνάω τώρα γιατί. Γιατί. Δηλαδή πρέπει να αιτιολογήσω αυτή την απόφαση μου. Γιατί έτσι γουστάρω, ρε φίλε. Εντάξει. Εννοείται ότι ήξερα ότι ξεκινούσε κάτι τώρα εκεί πέρα. Ενώ το βλέμμα του Θοδωρή με διαπερνούσε, με είχε σκοτώσει 10 φορές στο κεφάλι του μέχρι να ολοκληρώσει το φιλί. Ο Γιώργος είχε έρθει πολύ κοντά με την Κλαούντια. Μου είχε πει ότι επικοινωνούν πολύ καλά. Δηλαδή. Και φαίνεται ότι δεν έχω και πρόβλημα. Είμαι cool. Τέλος πάντων. Βλέπω μία συμπάθεια προς την Κλαούντια. Τα λένε πολύ καλά. Και ποτέ δεν ξέρεις. Ο Γιώργος Γεωργίου δεν ξέρει ποιοι είναι οι κανονισμοί, δεν ξέρει τι να κάνει. Πώς θα γίνει. Ναι, δεν ξέρει τι θέλεις, ο άλλος δεν ξέρει τι θέλεις. Εγώ. Ναι, λέει ότι δεν ξέρεις εσύ τι θέλεις και έχουν αφήσει εσένα. Βλέπεις. Εσύ φταίσαι μάλλον. Ποιος δεν φταίει για να μην ξέρει. Εγώ φταίω που πασάρω τον Γιώργο σε σένα. Ρε αγαπητή, τι μου τον πασάρεις, αφού τον θες, κράτα τον, τι μου τον πασάρεις. Όχι, δεν κατάλαβες, για να τον πασάρω κάτι σημαίνει. Ποιο θέλεις, για να... Δεν θέλω κανέναν. Α, ωραία. Αυτό. Πες, δεν θες κανένα. Πώς είπα, έχω καλή ώρα με το Βασίλη, δεν σε θέλω. Εγώ είπα, θα ήθελα να γνωρίσω τον Γεωργίου. Ωραία. Ο Κόρκας μέχρι στιγμής δεν μου έχει βγάλει κάτι, οπότε... Αυτή είναι η αποφασή σου. Ωραία. Το έχω πει, το έχω δηλώσει. Το έχεις δηλώσει στον Κόρκα. Ναι, το έχω πει. Ο Κόρκας δεν νομίζω το ξέρει αυτό. Ωραία, θα το μάθεις σήμερα. Νομίζω να βάλω το κερδίζει λίγο η Αναστασία, επειδή την έχει νάχτη σε πρώτη κοπέλα και νομίζω δεύτερη πάω εγώ. Πες μου εσύ, η θεωρία που είναι, δεν είναι σωστά βασισμένη που λέω. Όχι, είσαι φουλ σωστό, ρε φίλε. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι θα είναι... Ας πούμε, ρε φίλε, κοίτα, θα σου το πω πολύ απλά. Εγώ έκανα προπόνηση στη Νίκη σήμερα. Θα μπορούσα κάλεσα να τις κάνω πέσιμο. Ναι. Και να τις έκανα πέσιμο, μόνο που βλέπω τη Νίκη γυρνάει και σου μιλάει ή σου απαντάει ή σου σχολιάζει κάτι ενώ μιλάω μαζί της, είναι πολύ σημαντικό. Σωστό. Γουστάρεις. Γουστάρες. Ναι, γιατί είναι ενδιαφέρον και μου αρέσει, ρε φίλε. Μα τρελώσε. Πρέπει τώρα να προσέχεις, γιατί έχεις μία απειλή. Πες το, Χριστιανέ μου. Τον πύλη. Εννοείται πως δεν ξέρω. Ας αυτές τις μέρες να τσουλήσουμε. Ναι, εγώ θα τις αφήσω. Αλλά ρε φίλε, εγώ θέλω, περιμένω να δω κάτι. Γιατί εγώ αυτό που ήταν να δώσω, το έδωσα. Αλλάξανε τα πλάνα μου. Δεν ξέρω. Κοιμήθηκα στην παράδοση. Όχι, εγώ ακόμα απειλούμε, φίλε. Δεν αλλάζω τα πλάνα μου. Γιατί έτσι ξεκίνησα και εγώ με τη Μαρία, με το να τσακωνόμαστε. Ναι, ότι απειλείς. Απειλείτε, αλλά αυτό συζητάμε. Εγώ σας είπα, άμα δεν. Θα πω φυλάκια. Εκτός και αν μπει καμιά άλλη κοπέλα και είναι πολύ ωραία. Θα μία είναι εκεί πέρα, θα τη διεκδικήσω. Εντάξει, γιατί στο κάτω-κάτω εγώ δεν είμαι κανένα να κυνηγάω την Αναστασία. Τη έχω δώσει, νομίζω ότι έχω δείξει το 100% ότι τη θέλω. Δεν θα κάθομαι τώρα να αφήνω την Αναστασία. Η άλλη ξέρει τι γύρισε και μου είπε και έχω τρελαθεί, φίλε. Έχει αρχίσει και με νευριάζει. Η Αναστασία. Ναι, γυρνάει και λέει: δεν ξέρω, λέει, ποιο να αποφασίσω, γιατί δεν θέλω να στεναχωρήσω τον Γιώργο. Και ο Γιώργος μου κάνει στα χέρια του.